Πάμε τώρα σε μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση τριών ανήλικων παιδιών, δύο εκ των οποίων είναι και βαφτιστήρια του φερόμενου ως δράστη. Η Μέρη Καριωτάκη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Το θέμα αποκάλυψε το neakri.gr. Μέρη, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Μια πραγματικά σοκαριστική υπόθεση, την οποία η αστυνομία φέρεται να ερευνά τους τελευταίους μήνες, πρέπει να πούμε, προκειμένου με πολύ προσοχή και να δέσει την υπόθεση, αλλά και να μην προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα, περαιτέρω τραύματα στα παιδιά. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, όλο το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε τα περασμένα Χριστούγεννα, όταν ο νονός, παρακαλώ, πήγε στο σπίτι του βαφτιστηριού του, ενός αγοριού 20 χρονών σήμερα, και εκείνο δεν θέλησε να τον συναντήσει, δεν θέλησε να καθίσει μαζί του στο τραπέζι. Όταν οι γονείς του ζήτησαν εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του, το παιδί έσπασε κυριολεκτικά και αποκάλυψε όλη τη φρίκη που βίωνε τα χρόνια από 9 έως 12 ετών τουλάχιστον από τον νονό του, τον άνθρωπο που του είχε βάλει λάδι και που οι γονείς του τον εμπιστεύονταν, ως φαίνεται, πάρα πολύ, δίνοντας χρόνο στο παιδί να περνάει μαζί του. Ουσιαστικά δηλαδή περίμενε το παιδί να φτάσει σε αυτήν την ηλικία για να λύσει τη σιωπή του, κουβαλώντας αυτό το εφιαλτικό μυστικό όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούσε να ενδυναμωθεί, γιατί σε αυτή την κρίσιμη ηλικία των 9, των 10, των 11, των 12 ετών το παιδί δέχτηκε όλη αυτή την πίεση, δέχτηκε όλη αυτή την συμπεριφορά και βεβαίως δέχτηκε όλες αυτές τις πράξεις για τις οποίες κατηγορεί το 51χρονος άνδρας, σε μια στιγμή που κυριολεκτικά και η ψυχοσύνθεσή του και η προσωπικότητά του και η ιδιοσυγκρασία του ήταν στο χτίσιμο απάνω, και σαφώς και του δημιουργήθηκαν αρκετές από Όμως πρέπει να πούμε ότι το παιδί κατάφερε να μιλήσει, κατάφερε να σπάσει τη σιωπή του και να ανοίξει αυτό το κύκλο, ο οποίος φαίνεται, εκτός από τον ίδιο, να περιλαμβάνει και ακόμα δύο παιδιά, δηλαδή την αδερφή του, παρακαλώ, που είναι μεγαλύτερη από εκείνο, κατά 4 έτη, 24 ετών σήμερα, όταν το κορίτσι φαίνεται να ήταν γύρω στα 6, ο 51χρονος άνδρας προέβησε άσεμνες χειρονομίες, όπως περιγράφει στην δικογραφία εναντίον της, για πολύ καιρό, και στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, υπήρξε και ένα τρίτο πρόσωπο, ένα ακόμα κορίτσι, το οποίο είναι η αδερφή ενός άλλου νεαρού που ο συγκεκριμένος 51χρονος είχε βαφτίσει. Πρόκειται δηλαδή για τρία παιδιά τα οποία πλησίασε, είχε τη δυνατότητα να πλησιάζει, καθώς, όπως είπαμε, η σύντεκνή του, η κουμπάρη του, τον εμπιστεύονταν απόλυτα, μιας και είχε βάλει λάδι στο παιδί του. Ο 51χρονος που συνελήφθη το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου. Κατηγορείται, του έχουν ασκηθεί διώξεις για κατάχρηση σε ασέλγια ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη και ανήλικου που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, τελεστήσα και σε απόπειρα. Και επίσης, Μάνο, κυρίες και κύριοι, κατηγορείται και για πορνογραφία ανηλίκων με τη μορφή παραγωγής και κατοχής μέσων πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρησιμοποίηση ανήλικου, γιατί στο υλικό που βρέθηκε στο σπίτι του απεικονίζεται ανήλικος που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη, από πρόσωπο βεβαίως το οποίο έχουν εμπιστευτεί τον ανήλικο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του 51χρονου Ηρακλειώτη, βρέθηκε μία κάρτα μνήμης, εκεί βρέθηκε το πορνογραφικό υλικό, το οποίο έχει καταγράψει σκηνές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με το ένα από τα τρία παιδιά. Ο 51χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για αύριο. Αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, γύρω στις 12 το μεσημέρι, θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, προκειμένου για να απολογηθεί για όλα αυτά τα οποία κατηγορείται. Πάντως, πρέπει να πούμε, οι οικογένειες των παιδιών αυτό που ζητούν είναι αφενός δικαίωση και δικαιοσύνη, και αφετέρου βεβαίως σεβασμό στις προσωπικότητες των παιδιών τους, αλλά και στα όσα όλα αυτά τα χρόνια η ψυχούλα τους έχει υποφέρει, και προσπαθούν τώρα να ενδυναμωθούν και να προχωρήσουν παρακάτω στη ζωή τους. Σε πολύ θα τα ξαναπούμε, Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.